Λισαβόν έχεις πάει, στην Άνδρο? Ναι. Και στο λιμάνι, στο Γάβριο? Στο λιμάνι δεν έχω πάει. Όχι, πού πήγες, πώς πήγες στην Άνδρο, θα μας τρελάνεις. Στο Φάρο δεν έχω πάει. Να σου πω, με κότερο πήγες πέρας. Στο Φάρο δεν έχω πάει. Έχει ένα καταπληκτικό φάρο στο λιμάνι της Άνδρου, στο Γάβριο, ο οποίος όμως χρειαζόταν αναστήλωση και ευτυχώς βρέθηκαν. Και πώς έγινε, θέλω να μου πεις. Πώς έγινε, εγώ θα στα πω. Θα στα πούνε οι ειδικοί. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Δημήτρης Ρόιδος, πτυχιούχος μηχανικός. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Η Σοφία, μάλλον η Φωτεινή Μιλτιάδου. Καλημέρα, Φωτεινή. Φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Και η Σοφία Μπαρτζόκα, επίσης φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Καλημέρα, Σοφία. Θα ξεκινήσουμε από τη Σοφία. Να μας πει. Θα μας το πει πώς έγινε. Τι πρωτοβουλία ήταν αυτή που πήρατε για την αναστήλωση. 8022. Πώς... 8022. Τι είναι, 8022 είναι ο κωδικός 8022, έχει σημασία. Ναι. Ο κωδικός 8022. Και πώς βγήκε ο κωδικός, να μας πεις. Ναι, ο φάρος ανήκει στο ελληνικό φαρικό δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως ξέρουμε. Και είναι το νούμερο του φάρου. Είναι το νούμερο του φάρου, αυτό ο φαροδίκτυος, όπως λέγεται. Είναι ο κωδικός του. Κάθε φάρος έχει ένα κωδικό. Ναι. Και το περασμένο καλοκαίρι επισκεφτήκαμε το νησί της Άνδρου, το Γάβριο, ως παρέα. Ως παρέα, όχι με τη σχολή. Ως παρέα, ως ναι, παρέα. Βλέπουμε πλάνα. Για εξηγήστε μας τι βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα. Είναι πλάνα του φάρου, της εξωτερικής όψης. Κάναμε λοιπόν αυτό το ταξίδι πέρυσι, το περασμένο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στο Γάβριο της Άνδρου. Κάνοντας λοιπόν ένα περίπατο στην απόλυξη του λιμανιού, όπου βρίσκεται αυτός ο λόφος. Ανεβήκαμε το λόφο αυτό και επισκεφτήκαμε. Ήταν η πρώτη επαφή που είχαμε με το κτίσμα του φάρου. Και βρήκαμε το φάρο, το κτίσμα, στην κατάσταση αυτή που, την οποία βλέπουμε στις εικόνες. Το κτίσμα χτίστηκε το 1874. Έτσι αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι ώστε να αναστηλωθεί. Ψάξαμε, ρωτήσαμε, καταλήξαμε στην υπηρεσία φάρου, στο πολεμικό ναυτικό. Πολεμικό ναυτικό, όπου ανήκει είναι το κτίσμα. Και πλέον μετά από ενέργειες που έγινε. Σας έδωσαν την άδεια, πρέπει να πάρετε κάποιες άδειες για να προχωρήσετε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, άδειες, διότι το κτίσμα ανήκει στο πολεμικό ναυτικό, στην υπηρεσία φάρων, με την οποία συνεργαζόμαστε από την αρχή και μας βοηθάνε. Ναι, το πολεμικό ναυτικό, για να μας πει και η Φωτεινή. Πήγατε λοιπόν, πήρατε την άδεια, χρηματοδότηση. Προς το παρόν έχουμε κάνει τη μελέτη αποκατάστασης της υφιστάμενης κατάστασης και την πρόταση. Και τώρα, στο τέλος του μήνα, θα κατατεθεί η μελέτη. Σε ποιον θα κατατεθεί η μελέτη? Θα κατατεθεί η μελέτη στην υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού. Και επειδή ο φάρος είναι μνημείο, έχει κηρυχθεί μνημείο, αν και δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη το ΦΕΚ του, θα περάσει υποχρεωτικά και από το Υπουργείο Πολιτισμού για να πάρουμε την έγκριση. Ελπίζω να έχετε γρήγορα καλά ξεμπερδέματα. Και εμείς το ελπίζουμε. Γιατί όπου μπερδεύεται το Υπουργείο Πολιτισμού, μου φαίνεται αργή διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, το πιο σημαντικό ήταν η μελέτη, η οποία έχει εσείς τώρα, για να κάνετε τη μελέτη, φαντάζομαι περάσετε και κάποιο καιρό στην Άνδρο. Ναι, έχουμε επισκεφτεί δύο φορές στο νησί. Και για πόσο καιρό κάθε φορά? Μια εβδομάδα. Πού μένατε? Μας φιλοξενούσαν. Α, σας φιλοξενούσαν. Ναι. Και όλο το νησί μας αγκάλιασε. Έγινε παρουσίαση, θα γίνει, πότε έγινε, θα γίνει παρουσίαση? Το Σάββατο που μας πέρασε. Έγινε μια παρουσίαση. Ήρθαν εκεί πέρα όσοι... Ήθελα να βοηθήσουν και, από τις τοπικές αρχές. Έχουμε την υποστήριξη από όλους. Έχετε τη στήριξη και τις τοπικές αρχές. Είναι ενθουσιασμένοι και έτσι. Έχει αγκαλιαστεί πολύ θετικά και έχουμε ακούσει. Το πολεμικό ναυτικό σας βοηθάει, γιατί είναι ευθύνη του. Θα έπρεπε το ίδιο να το συντηρεί. Γιατί συνεργαζόμαστε από την αρχή. Δηλαδή θα έπρεπε να αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Ναι, ναι, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Όσο την κάνετε και απειλό κερδός και είναι εθελοντική πρωτοβουλία. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ναι. Και ελπίζουμε να θα πρέπει να σας βοηθήσουν τώρα και με τα διαδικαστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, αν θέλουν πράγματι να βοηθήσουν. Ναι, ναι, ως πρωτοβουλία τη στήριξαν αρκετά. Δεν έχουμε οι καθηγητές από τις σχολές σας. Επειδή ήταν η πρώτη μας δουλειά, χρειαστήκαμε πάρα πολλές πληροφορίες και τη στήριξη, οπότε βοήθησαν πάρα πολύ κάποιες. Δημήτρη, για πες μας λίγο για τα προβλήματα που έχει και πώς σχετικά με τη μελέτη, πες μας λίγο. Το κτίριο ήταν σε σχετικά κακή κατάσταση, δηλαδή είχαν πέσει κάποιοι τείχοι, είχε κάποιες ρογμές εμφανείς κτλ. Τα κορίτσια, να πούμε καταρχάς ότι είμαστε 6 τα μέλη, 3 εκ των οποίων είμαστε εδώ, είναι επίσης η Ντίνα Ιωάννα, η Ελίνα Χριστοδουλάκη και ο Νίκος ο Δάβαρης. Και κάναμε την αποτύπωση, εκτιμήσαμε την κατάσταση του φάρου, εγώ συγκεκριμένα έκανα τα μηχανολογικά. Είδαμε κάποιες προηγούμενες μελέτες που είχαν γίνει για άλλους φάρους. Δεν ήταν δύσκολη η μελέτη, το κτίσμα είναι πολύ μικρό, μπορούμε να δούμε και από τις εικόνες. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα είναι κατοικήσιμο,
Δηλαδή θα γίνει η χρήση του όπως ήταν παλιά, θα μπορεί να φιλοξενεί έναν φαροφύλακα, όχι με την παλιά έννοια, με την καινούρια, του συντηρητή δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μέσα και κρεβάτι, θα μπορεί να κοιμίζει δηλαδή τουαλέτα, ύπνο. Και κάτω των πραγμάτων, πότε ελπίζετε ότι θα τελειώσει? Ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να πάρουμε την έγκριση, το επόμενο καλοκαίρι να γίνουν οι εργασίες και στο τέλος το φθινόπωρο να είναι έτοιμο να το επισκεφθεί όποιος θέλει στο Γάβρο του Σάνδρου να το δει και από κοντά. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτό με το καλό, έχετε σκέψεις να προχωρήσετε και σε άλλες αναστηλώσεις, σε κάποια άλλα έτσι κτίρια και κτίσματα που έχετε δει και σας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον? Μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία. Δεν έχουμε σκεφτεί κάτι. Προς το παρόν εμείς... Αν κάνετε καλή δουλειά θα σας προσλάβουν κι άλλο. Αφού είναι εθελοντική πρωτοβουλία. Θα σας πάρει το πολεμικό ναυτικό. Θα σας καλέσουν οι Δήμοι να πάτε. Και ελπίζουμε να αποτελέσουμε και παράδειγμα για άλλες δράσεις. Το ελπίζουμε κι εμείς. Και ελπίζουμε να σας στηρίξουν, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και το πολεμικό ναυτικό. Ναι, σκεφτείτε ότι είμαστε από διαφορετικές πόλεις. Εγώ από Ξάνθη, Λάρισα, Γιάννενα, Κρήτη. Δηλαδή καμία σχέση με την Άνδρο. Παρ' όλα αυτά, επειδή μας άρεσε, ναι, και εθελοντικά. Και απλώς αυτή τη στιγμή μένετε όλη η Αθήνα για τις σπουδές σας. Και θα ήθελα να πούμε ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, μπορεί να το κάνει μέσα στο blog. Αυτό, πείτε μας λίγο το blog, το είδαμε και από κάτω. Να είμαστε στο Φάρος 8022.gr. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορεί όποιος θέλει να βοηθήσει με υλικά ή με εργασία να το κάνει. Έχει τα πάντα εκεί. Θα βρουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Και είναι και το βιντεάκι αυτό που βλέπουμε και άλλα βιντεάκια που μπορεί να παρακολουθεί. Και πολύ καλό βίντεο κάνετε. Πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, πολύ επιτυχημένο ο κωδικός 8022. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Πάμε να δούμε αθλητικά. Δεν μπορεί να μην ξεκινήσει.